Η διάσωση της First Republic Bank από την JP Morgan έφερε φαινομενική ηρεμία στις αγορές καθώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Η ανησυχία όμως παραμένει. I don't think we can really say that yet, because we don't know what other problems might be lurking, and obviously there are some things that are hidden. Για την κατάρρευση της First Republic, αναλυτές ενοχοποιούν μεταξύ άλλων τα λεγόμενα τζάμπο δάνεια. Δάνεια εκατομμυρίων σε πάμπλουτους πελάτες με χαμηλά επιτόκια, η αξία των οποίων όσο αυξάνονται τα επιτόκια υποχωρεί. I think we've got to be careful about assuming that we are out of this. I think there's still a lot of risk in the banking sector. Με τον πληθωρισμό να παραμένει στα ύψη, κεντρικές τράπεζες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωζώνη ετοιμάζουν Τετάρτη και Πέμπτη νέες αυξήσεις επιτοκίων. Inflation needs to be brought down. That's the number one issue, and that means monetary policy needs to be tight and sometimes tighter, and that it needs to be maintained longer at higher rates. Τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν πληθωρισμό 7% τον Απρίλιο στην Ευρωζώνη, όταν η Ελλάδα κατέγραφε τον πέμπτο χαμηλότερο δείκτη με 4,5% από 5,4% το Μάρτιο. Το πρόβλημα όμως παραμένει οξύ στον κλάδο των τροφίμων. Our expectation is rates. We have one more hike here. And then we'll be on pause as the Fed watches the data come through. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επικρατέστερη θεωρείται νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, από την οποία οι δανειολήπτες με στεγαστικά στην Ελλάδα είναι προστατευμένοι μετά το πάγωμα των μηνιαίων δόσεων έως το καλοκαίρι του 2024.